φίλοι, καλώς ήρθατε. Για να ξεκινήσουμε, θα παρακαλέσω όλους τους υποψηφίους της Δύναμης Επαρκίνησης να περάσουν στη σκηνή. Για να δημιουργήσουμε λίγο χώρο για αυτούς που ήρθαμε μαζί μας. Αγαπητοί συμπατριώτες μου, μου είναι δύσκολο απόψε να βρω λόγια να εκφράσω τη συγκίνησή μου για αυτήν τη σημερινή σας παρουσία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως και εγώ και ο συνδυασμός μας αισθανόμαστε το τεράστιο βάρος ευθύνης που έχετε εναποθέσει σε εμάς. Και θα ήθελα επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι θα μείνουμε πιστοί στο συμβόλαιο τιμής που έχουμε υπογράψει μαζί σας. Θα μείνουμε στις επάρξεις έως ότου πραγματοποιηθεί η μεγάλη αλλαγή στον τόπο μας. Η σημερινή συγκέντρωση είναι η συγκέντρωση της προόδου και της ανάπτυξης του βοήου. Η μάχη έχει ήδη κρυθεί. Η πρόοδος νίκησε. Οι αγώνες μας δικαιώνονται. Μαζί χτίζουμε στα θεμέλια που βάλαμε για τη μεγάλη πορεία. Την πορεία στο μέλλον. Σήμερα, εδώ στη Σιάντιστα, ολοκληρώνεται ο προεκλογικός μας αγώνας. Για μας, η προεκλογική περίοδος σημαίνει σύνθεση. Σύνθεση ιδεών, σκέψεων, προτάσεων, προβληματισμών και εμπειριών. Δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη πενταετία. Το πρόγραμμά μας αποτελεί συνέχεια των φεπραγμένων μας ως Δημοτική Αρχή, εμπλουτισμένο με νέα οράματα, με νέα ζητούμενα. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ευχολόγιο, ούτε ένα κομματικό μανιφέστο. Λαμβάνει υπόψη του τις νέες πραγματικότητες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την παρουσία μας στο Δήμο, αλλά και τα ζητούμενα των σύγχρονων κοινωνιών. Βασικός σκοπός του είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε το Βόλιο ένα τόπο προόδου και βιώσιμης ανάπτυξης. Ένα τόπο ποιοτικής διαβίωσης. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ για να συνάψουμε όλοι μαζί το νέο Συμβόλαιο Τιμής της επόμενης περίοδου. Το νέο Συμβόλαιο Τιμής, το οποίο θα επικυρωθεί την Κυριακή στις Κάλπες με την δική σας εντολή. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και θα αποτελέσει τον πυρήνα των πράξεών μας για να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα. Χθες βράδυ, όταν ετοιμαζόμουν για τη σημερινή ομιλία, ξεφίλησα ξανά το πρόγραμμα του συνδυασμού μας το 2019. Με χαρά και ικανοποίηση διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε τίποτα που να το υποσχεθήκαμε και να μην το πράξαμε ή να μην το έχουμε δρομολογήσει ώστε να πραγματοποιηθεί. Δέσμευσή μας αποτέλεσε και θα συνεχίσει να αποτελεί η συνέπεια λόγων και πράξεων. Πιστεύω ακράδαντα ότι η σχέση μας με την κοινωνία του Βοΐου χτίστηκε πάνω σε αυτή ακριβώς τη δέσμευση. Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο κοινού αγώνα, κοινών διεκδικήσεων και κοινής προσπάθειας για το καλό του Βοΐου. Το Δημαρχείο ήταν και θα παραμείνει ανοιχτό για όλους μας τους δημότες. Η συζήτηση που εμείς κάνουμε, η ατζέντα που εμείς βάζουμε, η πολιτική που εμείς εφαρμόζουμε, έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με το συμφέρον των δημοτών και το μέλλον του τόπου. Το Βόλιο χρειάζεται σχέδιο και σοβαρές επενδύσεις προκειμένου να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά. Η κοινωνία ζητάει λύσεις. Η δύναμη επανεκκίνησης είναι εδώ για να δώσει λύσεις. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε αναπτυξιακά έργα,
να αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για να αλλάξει πορεία κάθε γωνιά του τόπου μας. Δαπανίσαμε 3 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν έργα στα χωριά μας. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να εκτελούμε έργα που δίνουν ζωή στα χωριά μας και τους οικισμούς μας. Έργα που αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, απομακρύνουν την εικόνα εγκατάλειψης, δίνουν προοπτικές και ελπίδα σε αυτούς που παρέμειναν και αγωνίζονται για να κρατήσουν ζωντανό το Βόλιο. Συγκεντρώσαμε κρίσιμες υπηρεσίες σε ένα χώρο για να αποκτήσουμε καλύτερη οργάνωση, ευελιξία και αποδοτικότητα. Με κατάλληλες παρεμβάσεις καλύψαμε τις όποιες αδυναμίες διαπιστώθηκαν, αξιοποιώντας νέους επιστήμονες της περιοχής μας. Δημιουργήσαμε κλίμα συνεργασίας στις υπηρεσίες μας, αποκομίζοντας σημαντικά αποτελέσματα που είναι αναγνωρίσιμα πλέον από όλους. Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να αξιοποιώ κάθε μέσο και κάθε άνθρωπο για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του αγροτικού τομέα στην οικονομία της περιοχής μας, ιδρύσαμε το Αγροβόλιο μαζί με την Περιφέρεια, το πρώτο και μοναδικό δίκτυο πόλεων στην Ελλάδα που ασχολείται με τα ζητήματα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Θέλουμε ο τόπος μας να γίνει καρδιά της σύγχρονης γεωργίας στη Δυτική Μακεδονία, με τη συνεργασία η οποία είναι εξασφαλισμένη όλων των γεωπονικών πανεπιστημίων της χώρας. Στα πλαίσια της αγροτικής μας πολιτικής, πραγματοποιήσαμε και πραγματοποιούμε έργα ύψους 7,5 εκατομμύρια ευρώ σε αγροτική οδοποιία και προσβάσεις σε κτηνοτροφικές μονάδες, σε συνεργασία πάντα με την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την στήριξη του πρωτογενούς και του μεταποιητικού τομέα, αναγνωρίζοντας την συμβολή τους στην οικονομία της περιοχής με συγκεκριμένες δράσεις που αναλύουμε στο πρόγραμμά μας. Βελτιώσαμε την καθημερινότητα των δημοτών μας. Εξοπλίσαμε με σύγχρονα μηχανήματα τις υπηρεσίες καταλλιώντας και αποκομιδής του Δήμου. Προχωρήσαμε σε έργα ανάπλασης των δημόσιων χώρων, διαμορφώσαμε πλατείες, παιδικές χαρές, έργα συνολικά που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Για πρώτη φορά, πολύ σημαντικό κομμάτι, υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου πια, για πυρκαγιές και πλημμύρες. Φέραμε παράρτημα πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Σιάτιστα. Ενισχύσαμε την πολιτική προστασία με την προμήθεια πολλών μηχανημάτων έργων. Δεσμεύομαι πάλι ότι θα συνεχίσουμε την περαιτέρω ενίσχυση του Δήμου με σύγχρονο εξοπλισμό, ότι θα αξιοποιήσουμε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, ότι θα ενισχύσουμε τον τομέα περαιτέρω της πολιτικής προστασίας, την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στην καθαριότητα, την ανταπόκριση στην ικανοποίηση των ετοιμάτων των πολιτών που αφορούν θέματα της καθημερινότητας. Διεκδικήσαμε και καταφέραμε να φέρουμε στο πρώην Δημαρχείο Ασκίου το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα ειδικό τμήμα ιατρικής καταστροφών ΕΤΙΚ του ΕΚΑΒ. Ήδη, όπως γνωρίζετε, φτάσαν τα πρώτα κοντέινερ με εξοπλισμό αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ στο Άσκιο την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, συστάθηκε μεγάλη κατάκτηση και λειτουργεί εδώ και καιρό τομέα ΣΕΚΑΒ στο Βόλιο. Με έδρα το ίδιο κτίριο, λειτουργεί καθημερινά και σώζει ανθρώπινες ζωές. Διεκδικήσαμε και συνεχίζουμε να διεκδικούμε άριστες υπηρεσίες υγείας για τους δημότες μας. Δεν μένουμε όμως με σταυρωμένα τα χέρια. Όπου χρειάστηκε, ειδικά την περίοδο της πανδημίας, αλλά και σήμερα, καλύπτουμε τα κενά με δικούς μας πόρους. Δεσμευόμαστε λοιπόν ότι με το ίδιο στένος θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε εμείς την υγεία των πολιτών, καλύπτοντας αδυναμίες του συστήματος υγείας και δημιουργώντας σύγχρονες, πρωτοποριακές, κρατικές υποδομές στην
στην περιοχή. Ο Δήμος Βοΐου στήριξε την εργασία, δημιουργώντας 300 θέσεις εργασίας μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕ, δαπανώντας 400.000 ευρώ σε αυτή την κατεύθυνση. Προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία με προοπτικές για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εργαστήκαμε σκληρά για να ξεπεράσουμε ανυπέρβλητα γραφειοκρατικά εμπόδια για την αξιοποίηση του βιοπάση άνθρωπος, όπως και του κτηρίου Δορμούση. Δείξαμε τα δείγματα γραφής μας όσον αφορά την αξιοποίηση των πολλών κτηρίων και υποδομών του Δήμου μας, ζωντανεύοντας το οικοτροφείο Τσοτιλίου με την Περιοριστική Ακαδημία και έπετε συνέχεια. Σας το ευγιάνω. Καταβάλαμε προσπάθειες για να δημιουργήσουμε ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα στην περιοχή μας. Δεσμευόμαστε πάλι ότι θα στηρίξουμε όλες τις επενδυτικές προσπάθειες που θα προκύψουν και θα εργαστούμε για αξιοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, προκειμένου να στηρίξουμε τις προοπτικές δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας που τόσο έχουμε ανάγκη. Τι μπορεί όμως να δεσμευτεί κανείς για τη Γούνα, σε μια εποχή που υπάρχει μεγάλη απογοήτευση και τα προβλήματα είναι δύσκολα γιατί είναι γεωπολιτικής φύσης. Κι όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε την τέχνη των γονιών μας και των παππούδων μας να πάει χαμένη. Γι' αυτό λοιπόν δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε την παραδοσιακή τέχνη της Γούνας. Σχεδιάσαμε ένα μεγάλο πρόγραμμα εκμάθησης της τέχνης σε νέους έως 30 ετών, για να δημιουργήσουμε έτσι νέους τεχνίτες. Έχουμε ήδη βρει τις χρηματοδοτήσεις και ταυτόχρονα θα έχουμε τη δημιουργία 50 θέσεων εργασία τουλάχιστον για 2 χρόνια, για να μην χαθεί η τέχνη μας. Πρόθεσή μας είναι να εισάγουμε στο επάγγελμα νέες σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε να αξιοποιήσουμε τις ηλεκτρονικές πωλήσεις με πολύ οργανωμένο τρόπο και να διεισδύσουμε σε νέες αγορές, τόσο ηλεκτρονικές όσο και φυσικές. Να ζήσει. Γι' αυτό κάνετε καμιά κόρη. Όχι για να σας προσέχει μόνο, χρειαζόμαστε να λύσουμε και το δημογραφικό. Πρόθεσή μας λοιπόν είναι να εισάγουμε στο επάγγελμα νέες σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε να αξιοποιήσουμε τις ηλεκτρονικές Δεσμευόμαστε λοιπόν να συνεχίσουμε με τον Σύνδεσμο Γονοπιών, με την Ομοσπονδία, με τα επιμελητήρια, για να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την υλοποίηση αυτών των δράσεων. Εξυγχρονίσαμε όλες τις σχολικές μονάδες και τις αθλητικές μας υποδομές με έργα 4 εκατομμύρια ευρώ ξοδέψαμε και ξοδεύουμε. Δεν υπάρχει ούτε ένα σχολείο στο οποίο δεν ανταποκριθήκαμε άμεσα σε κάθε αίτημά του. Συνεργαστήκαμε με την εκπαιδευτική κοινότητα και στηρίζουμε κάθε της δράση. Καθιερώσαμε τις σχολικές εκδρομές στο Βόλιο με τις οποίες οι μαθητές μας γνωρίζουν τον πανέμορφο αυτό τόπο. Δώσαμε όταν χρειάστηκε τάμπλετ σε άπορους μαθητές στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας για να μην αποκλειστούν από την τηλεεκπαίδευση. Πραγματοποιούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα προγράμματα ρομποτικής για όλους τους μαθητές μας. Δεσμεύομαι ότι η παιδεία μας θα συνεχίσει να είναι πάντα μια από τις πρώτες μας προτεραιότητες, γιατί αυτή επηρεάζει την ανάπτυξη του κάθε δημότη μας ως άνθρωπο, την κοινωνική του ευημερία, την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτιστική πρόοδο του τόπου μας. Καταφέραμε, ξεπερνώντας πολλές γραφειοκρατικές δυσκολίες, σε συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού, να ξεκινήσουμε το έργο αναστήλωσης του ορχοντικού Μανούσι. Ενώ ξεκινάει, δημοκρατήθηκε και η ανακαίνιση ενός συμβολικού κτηρίου του Επισκοπείου Τσοτιλίου. Δεν μείναμε σε αυτά. Ξεκίνησε και ο Μήλος Σεράτηρας
ενώ 7 δημοτικά σχολεία σε πολύ μικρούς οικισμούς, σχεδόν εγκατελειμμένα, τα ανακαινήσαμε και τα παραδώσαμε στο μέλλον, έστω για το συμβολισμό τους. Υλοποιήσαμε δράσεις για τη διαφύλαξη της άειλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Καταγράψαμε δημοτικά τραγούδια, διοργανώσαμε το Βαλκανικό Φολκλωρικό Φεστιβάλ που από το χρόνο μεγαλώνει και γίνεται διεθνές. Ο δρόμος ήταν ο Δήμος, ήταν ο βασικός χορηγός και υποστηρικτής στο έργο όλων των πολιτιστικών συλλόγων του Βοΐου. Δεσμεύομαι ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για τη διάσωση και την ανάπτυξη της υλικής και άλλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς σε αυτήν θα στηριχθούν πολλά από τα τουριστικά μας προϊόντα. Βάλαμε τις βάσεις στον τουρισμό, δημιουργώντας το τουριστικό branding του Βοΐου και ο τόπος μας απέκτησε τη δική του τουριστική ταυτότητα με στοιχεία όπως το λογότυπο και το σύνθημα με το οποίο περνάει εύκολα το μήνυμά μας στην τουριστική αγορά και τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα ήδη. Διοργανώσαμε με επιτυχία για 2 συνεχές χρονές το Fiesta Βόρειο και φέραμε χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτός ήταν ο σκοπός. Να έρθουν να μας γνωρίσουν. Διοργανώσαμε πρότυπες και πρωτότυπες εκδηλώσεις προβολής στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να μας γνωρίσουν οι Θεσσαλονικείς. Διοργανώθηκαν μέσα από το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του τόπου μας, στο μοναδικό περιβάλλον του τόπου μας, εναλλακτικές μορφές αθλητισμού όπως το Βόρειο Race, τα Εθέρια Open και οι αγώνες εντούρος σε συνεργασία πάλι με τους συλλόγους μας. Δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε και να εμπλουτίσουμε τα υφιστάμενα τουριστικά μας προϊόντα και να δημιουργήσουμε νέα όπως είναι πια το Βόρειο Trail για το Άνω Βόρειο το οποίο παρουσιάσαμε προχθές στο Μεντάλοφο και θα το δείτε σύντομα, την τεχνητή πίστα σκις της Άντιστα η οποία είναι ήδη έτοιμη μελέτη, δεν έχει χιόνι, είναι χωρίς χιόνι, θα είναι η πρώτη και μοναδική στην Ελλάδα, έργο ύψους 2 εκατομμύρια ευρώ, ήδη το Υπουργείο Τουρισμού και η περιφερειά του Συμποσίδη έχουν δεσμευτεί με το πραγματικό του ύψος. Την ανάπλαση, το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης στη Δυτική Μακεδονία εκτελείται, ήδη βγήκε η προκήρυξη μελέτης και είναι εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 8 εκατομμύρια ευρώ στο Σισάνι. Το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης θα γίνει στο Βόλιο και ένα θεματικό πάρκο το οποίο σχεδιάζουμε, αγροτουρισμού, δένει με το Αγροβόλιο στην περιοχή νησί της Νεάπολης. Δεσμευόμαστε να αφιερώσουμε το μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών μας στη νεολαία μας. Να στηρίξουμε με όλα τα μέσα μας τους νέους μας, ώστε να βλέπουμε δημιουργία παντού σε όλους τους τομείς. Να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία, χρηματοδοτικά και μη, για να συμβάλλουμε στη μείωση της ανεργίας. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε οι νέοι να τολμήσουν να γίνουν επιχειρηματίες και έμποροι, όπως οι πρόγονοί μας που άφησαν μια χρυσή εποχή. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε όλα τα εθελοντικά σχήματα, πολιτιστικές και αθλητικές ομάδες και το πιο σημαντικό, δεσμευόμαστε να τους δώσουμε λόγο και όραμα, χωρίς διακρίσεις και στεγανά και μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο που εκπονήσαμε, το Youth Βόλιο το ονομάζουμε, είναι ολοκληρωμένο, έχει καταδυθεί στο ΔΑΜ για χρηματοδότηση. Τολμήσαμε, διεκδικήσαμε και υλοποιούμε σε χρόνο ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα δίκτυα αερίου στη Γαλατινή, στη Σεάτιστα, στη Νεάπολη. Άλλοι δήμοι σχεδιάζουν επί 15 ετίες, εμείς μέσα σε μία δύσκολη τετραετία ήδη ξεκινήσαμε ένα έργο με προοπτική που κοιτάει στο μέλλον. Πρώτη στην Ελλάδα δημιουργήσαμε ενεργειακές κοινότητες και ένα πρότυπο έργο αντιοσταμίευσης στον Τριόμονο που μαζί με το έργο του αερίου αποτελούν τη λύση για τις ενεργειακές ανάγκες των κατοίκων του Δήμου και ανοίγουν τον δρόμο για φθηνότερο κόστος διαβίωσης του Δήμου, στο Δήμο μας. Φίλες και φίλοι, δουλέψαμε πολύ.
και θα μπορούσα να σας απασχολήσω για ώρες για να σας αναλύσω αυτά που κάναμε και αυτά που προσεκτικά σχεδιάσαμε για το μέλλον της περιοχής μας. Καθώς εγώ και οι συνεργάτες μου στεκόμαστε ενώπιόν σας, δεν σας ζητάμε απλά μία ψήφο. Ζητάμε την εμπιστοσύνη σας και τη συμβολή σας για να κάνουμε το όραμα όλων μας πράξη. Το πάθος και η θέληση που βλέπετε σε μας τροφοδοτείται από τη δική σας συνεχή υποστήριξη και πίστη. Μαζί ονειρευόμαστε, μαζί αντιμετωπίζουμε τα εμπόδια και μαζί χτίζουμε το αύριο. Ένα αύριο που δεν γνωρίζει όρια, που κάθε δημότης είναι περήφανος για τον τόπο που ζει. Εμείς είμαστε αυτό το αύριο. Εμείς είμαστε η δύναμη επανεκκίνησης. Να σας συστηθούμε λοιπόν για την εκλογική περιφέρεια Σιάτιστας. Dream Team. Βερβερούν Διάννα, η κύριε Αγώνα. Όλοι οι συμμετέχοντες στον προηγούμενο συνδυασμό της προηγούμενης εκλογής του 2019 που συνεχίζουν να στηρίζουν και να είναι δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε όλους.